Εγώ Γιώργη, καλημέρα. Καλημέρα. Δεύτερο εν σειρά βίντεο, έτσι. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα κόλλησε ουσιαστικά το ΔΕΚ. Τελείωσε η γάστρα, τελείωσε το ΔΕΚ. Κολλήσαμε και τώρα είμαστε σε αυτό το στάδιο. Είμαστε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε αρχίσει και τοποθετούμε ντεπόζιτα με ντεσέδες, κλίστρα. Έχει γίνει ένα assembling. Ναι. Και το επόμενο στάδιο είναι μπαλόνια και ηλεκτρολογικά. Πότε προβλέπονται αυτά, Γιώργο? Υπολογίζουμε μέσα στις επόμενες 10 με 15 ημέρες να είναι σχεδόν έτοιμο το σκάφος. Άρα μετά έχουμε ηλεκτρικά και τέτοια. Ηλεκτρικά και τα λοιπά. Ναι. Τοποθέτηση πηξίδα, GPS και όλα αυτά που χρειάζεται. Ηλεκτρονικά για το ταξίδι. Πολύ ωραία. Να πω ότι το ταξίδι προβλέπεται να αναχωρήσουμε 13 Μαΐου, που από ό,τι μου είπες είναι και η μέρα των γενεθλίων σου. Πολύ μέρα μεγάλη, των γενεθλίων πολύ μεγάλη σύμπτωση αυτή. Είναι η έκθεση, NATEX. Η NATEX στο Φλίσβο, ναι, στο γήπεδο του Taekwondo. Και εκεί πέρα όλοι μαζί θα σας αποχαιρετήσουμε για το μεγάλο ταξίδι. Θα μου κουνήσετε το μαντίλι και θα μου πείτε για χαρά. Για το τεράστιο ταξίδι και απλά μεγάλο. Καλό θα είναι, καλό θα είναι. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι για το πίσω μέρος της γάστρας, το καθρέφτη δηλαδή, που ουσιαστικά έχει μια επέκταση κατά κάποιο τρόπο. Είναι το μπρακέτο αυτό. Είναι το μπρακέτο. Με αυτό το μπρακέτο λοιπόν τι έχουμε κάνει, έχουμε απομακρύνει τη μηχανή από το σκάφος, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε τα κιλά της μηχανής ώστε να βγάλουμε την πλώρη μας έξω. Οπότε μπορούμε να βγάζουμε την πλώρη έξω με μικρές υποδυνάμεις, απλά χρησιμοποιώντας τα κιλά της μηχανής και όχι την υποδύναμη της μηχανής. Ενδεχομένως να μπορούμε να ρυθμίσουμε καλύτερα και το τρίμ εκεί, έτσι. Εννοείται. Συν ότι μπορούμε να πιάσουμε θεωρητικά πιο καθαρά νερά. Κάθε γάστρα βέβαια είναι διαφορετική, αλλά στη συγκεκριμένη γάστρα δουλεύει καταπληκτικά. Δεν έχουμε στην ουσία μήκος, αύξηση μήκους εισάλλου. Απλώς εισάλλου δεν αλλάζει. Έχουμε τοποθέτηση της μηχανής έξω από το σκάφος. Μπράβο. Είναι περίπου 31 πόντους μακριά από το σκάφος. Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν εσύ λες ότι λογικά μέχρι τέλος Φεβρουαρίου το σκάφος θα είναι έτοιμο. Ναι, εκεί. Για εκεί να αρχίσει το 13 από το Μάρτιο και μετά να μπαίνει στο νερό και να κάνουμε δοκιμές, υπολογισμούς κατανάλωσης καυσίμου, τοποθετήσεις κτλ. Πολύ ωραία. Ωραία, μια χαρά. Εντάξει. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να πούμε τώρα. Τι έκανες με τα καύσιμα? Έχουμε φτάσει στα 250 και πάμε και για παραπάνω. Μπορεί να φτάσουμε και κοντά στα 300. Ψάχνουμε χώρους να κλέψουμε λίγο deposit. Και μπορείς να το κάνεις αυτό βέβαια να πούμε, γιατί χρησιμοποιείς την ίδια τη γάστρα. Ναι. Που είναι σημαίνει ότι δεν χάνεις χώρο φτιάχνοντας ένα deposit. Όχι. Είναι ένα κανονικό σκάφος όπως όλα. Η μόνη διαφορά είναι ότι απλά προσπαθούμε να σου βάλουμε λίγο καύσιμο παραπάνω για να κάνεις τα μακρινά κομμάτια, να περνάς τα κομμάτια τα μακρινά που δεν έχουν, ναι, που δεν έχουν ανεφοδιασμό. Γιατί δεν έχουμε μόνο το πρόβλημα στη θάλασσα με τα μεγάλα περάσματα όπως είναι η Αδριατική 250 μίλια. Έχουμε και στα ποτάμια που ακόμα είναι ανεξιχνία στα νερά που λέμε, όπως είναι ο Δούναβης για μένα, έτσι. Εντάξει, καλό είναι να έχουμε πάνω και καμία 70-80 λίτρα για ασφάλεια. Θα έχουμε πιτόνια. Να ξέρουμε ότι έχουμε άλλα 110-120 μίλια μέχρι να ξαναβρούμε βενζίνη. Θα έχουμε πιτόνια. Και θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνει το ταξίδι τέλεια και απροβλημάτιστα. Θα εξαρτηθεί και από την κατανάλωση του κινητήρα. Θα δούμε τι θα, αν είμαστε κάτω από το 1 λίτρο. Το έχουμε υπολογίσει κάτω και από το 0,9. Λες. Σε αυτά τα μίλια, στα 7-8 χιλιάδες μίλια, μετράνε όλα. Θα μπει βέβαια και ένα roll bar πίσω, μεταλλικό, είναι πολυεστερικό. Ανοξείδωτο. Ανοξείδωτο, στο οποίο θα τοποθετηθούν ό,τι πρέπει να τοποθετηθεί, κεραίες, ξέρω εγώ κτλ. Σημαίες. Ναι. Και βέβαια θα είναι και το στήριγμα της πριμιάς τέντας. Γιατί θα πρέπει να κλείνει το βράδυ να κοιμάμαστε. Θα φτιάξουμε και ένα χώρο για πίσω, να υπάρχει λίγη άνεση και να μπορείτε να κοιμάστε κάπως. Ένας θα κοιμάται πίσω και ένας θα κοιμάται μπροστά. Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, ευχαριστώ μέχρι εδώ. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναλέμε εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.